Καλημέρα, καλημέρα. Είναι περίπου 20 αυτή τη στιγμή εδώ νοσηλεύτριες, αποκλειστικές νοσηλεύτριες. Οι περισσότερες, σχεδόν όλες, είναι μέλη της Πανελλήνιας, Πανελλαδικής Ένωσης των Αποκλειστικών Νοσοκόμων. Διαμαρτύρονται γιατί είχαν που είχαν το πρόβλημα με τις γυναίκες που δεν είχαν, όπως λένε, άδεια για να ασκούν το επάγγελμα στα νοσοκομεία. Mm-hmm. Από τότε που έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα με τη γυναίκα τον Ιούλιο που δεν διέθετε τα απαραίτητα χαρτιά και πήδηξε από το παράθυρο και σκοτώθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοικίας, από τότε το 90% και παραπάνω από ό,τι μας λένε, πάρα από το 90% πλέον είναι οι νοσηλείς που γίνονται στα νοσοκομεία είναι από γυναίκες χωρίς χαρτιά. Πάνη μου, να δώσουμε το λόγο εδώ στην κυρία. Η αντιπρόεδρος, να δώσουμε στην πρόεδρο το λόγο. Εδώ η αντιπρόεδρος. Καλημέρα. Καλημέρα. Σταυρούλα Αντωνίου λέγομαι. Δουλεύω στο νοσοκομείο Σωτηρία. Ναι. Και προχτές, να πω το συμβάν. Εσάς τι σας συνέβη κιόλας, σας συλλάβανε? Μάλιστα, ναι. Πήγα να κάνω έλεγχο και κάλεσα την άμεση δράση για να πιάσει τις παράνομες και τελικά μου κάνανε μήνυση οι ίδιες οι παράνομες, γιατί τους δίνει, λέει, το δικαίωμα ο νόμος, και βρέθηκα στα κρατητήρια να μου παίρνουν αποτυπώματα, να με πηγαίνουν στη σήμανση και να είμαι μέσα σε ένα κρατητήριο 12 ώρες. Πάνη μου, άκουσε με λίγο. Άκουσε με, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ναι. Να πούμε στους φίλους τηλεθεατές ότι όλοι έχουμε πάει στα νοσοκομεία. Και έχουμε δει ότι εκτός από τις νοσοκόμες, αν θες να αφήσεις τον άνθρωπο στο βράδυ, παίρνεις μια κάρτα, είναι παντού γεμάτα τα νοσοκομεία με κάρτες, με τις γυναίκες που έρχονται και κρατούν συντροφιά και εξυπηρετούν τις ανάγκες στους ανθρώπους μας, γιατί ακριβώς οι νοσοκόμες δεν φτάνουν. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα μεγάλο εμπόλιο. Αυτό πρέπει να πούμε στους φίλους τηλεθεατές. Και γι' αυτό παλεύουν οι νοσηλεύτριες. Τις κάρτες που λες, η Ιορδάνη, είναι αυτές που έχουν βάλει σε ένα μαύρο πανό. Έχουν συγκεντρώσει όλες τις κάρτες από όλα τα νοσοκομεία. Και έχω και την πρόεδρο εδώ κοντά μου, την κυρία Ζιώρη, να μας πει μια κουβέντα. Μας είπε η αντιπρόεδρος ότι συλλάβανε όταν πήγε να καταγγείλει μια περίπτωση. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε το χρόνο σας να μιλήσουμε για αυτό το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Όπως γνωρίζετε, το πρόβλημα δεν είναι σημερινό, αλλά τους τελευταίους 4 μήνες και μετά το τραγικό συμβάν, το θάνατο της γυναίκας αυτής της παράνομη εργαζόμενης στο κρατικό της Νίκης, στο νοσοκομείο κρατικό Νίκης, έχει επιδεινωθεί τόσο πολύ που έχει φτάσει περίπου στο 90% των εργαζομένων που είναι μέσα στα νοσοκομεία να είναι από παράνομες και αδήλωτες μαύρη εργασία εργαζόμενες. Κυρία Ζιώρη, εμείς ακούμε τα αιτήματά σας και είναι και πολύ λογικά και δίκαια. Από την άλλη όμως, να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Δεχόμαστε πόλεμο. Μισό λεπτάκι, να σας ρωτήσω κάτι. Από την άλλη, και να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Πολλοί άνθρωποι που είναι μέσα στα νοσοκομεία και έχουν τους δικούς τους ανθρώπους εκεί για πολύ καιρό, λένε ότι δεν μπορούν να πληρώσουν μία νοσοκόμα νόμιμη σαν και εσάς. Γιατί είναι ακριβά. Γιατί είναι ακριβά και καταφεύγουν στη λύση της παράνομης. Ακούστε να σας πω κάτι. Αυτό είναι ψέμα. Και πραγματικά αυτό το παραμύθι προσπαθούν τα ιδιωτικά γραφεία να το κάνουν κανόνα μέσα στα νοσοκομεία. Να έχετε υπόψη ότι κάθε ασθενής παίρνει πίσω επιστροφή χρημάτων για 12 νύχτες, 35 ευρώ τις καθημερινές, 45 τα Σαββατοκύριακα, και μία νόμιμη εργαζόμενη η οποία καταβάλει εισφορές το 47%, άλλα από τα χρήματα που εισπράττει, τα μισά είναι στην τσέπη της. Άρα σημαίνει ότι η εργαζόμενη που αμείβεται μαύρα δεν συμβάλλει ούτε στα ταμεία, ούτε καταβάλει εισφορές. Άρα φοροδιαφεύγει, εισφοροδιαφεύγει. Μάλιστα. Μιλάμε για υγειονομική βόμβα μέσα στα νοσοκομεία. Μιλάμε για τις εργαζόμενες τις δόμες, οι οποίες δεχόμαστε καθημερινά. Κύριε Πρόεδρε, ακούστε λίγο. Είμαστε σε απελπισία. Το καταλαβαίνουμε και εμείς γι' αυτό βγάλαμε το θέμα για να το προβάλλουμε και την κινητοποίησή σας. Είναι ένα θέμα που ο Φάνης το παρακολουθεί μήνες τώρα. Και σας θέλουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ ο Φάνης και θα προβληθεί και στα δελτία ειδήσεων και στις επόμενες εκπομπές. Είμαστε στο πλευρό σας, κυρία, και σας ακούμε και είμαστε δίπλα σας. Καλημέρα. Είναι σε απόγνωση. Το καταλαβαίνω και είμαστε κοντά σας. Καθημερινά τηλεφωνήματα ότι θα αυτοκτονήσουν. Είναι θέμα επιβίωσης. Μάλιστα. Εκτός σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.